Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον δυσβάστακτων προβλημάτων αλλά και σημαντικών κινδύνων. Θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς! Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Θεματοφύλακας, συντονισμένοι με το Θέμα Online και στο tv.thematonline.com. Μαζί μας, σήμερα μας καλεσμένος είναι ο κύριος Μάριος Χανίδης, υποψήφιος βουλευτής με το ΑΓΕΛ. Κύριε Χανίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί για τα υπόλοιπα 15 λεπτά να συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας, να κάνουμε αρχή με την οικονομία, μιας και κύριε Χανίδη, η κυβέρνηση μπορούμε να πούμε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών ότι πανηγυρίζει για την έξοδο μας από το μνημόνιο. Τελευταίο μνημονιακό Eurogroup ήταν το χθεσινό. Πολλά τα tweets, πολλές οι ανακοινώσεις, πολλές οι πανήγυρες από την κυβέρνηση. Πώς σας φαίνεται? Αυτό είναι γεγονός, όμως θεωρώ ότι κάπου η κυβέρνηση παρεμηνεύει τα γεγονότα. Θέλω να τονίσω ότι η έξοδος από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους θεσμούς δεν λύγει επίσημα σήμερα. Θα ακολουθήσουν και τα επόμενα χρόνια εποπτεία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ροή και τον τρόπο που εξελίσσεται η οικονομία στην Κύπρο. Και άλλωστε αυτή η διαδικασία ήταν κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί με την υπογραφή του Μνημονίου. Θέλω επίσης να τονίσω ότι στην Κύπρο την παρούσα στιγμή μπορεί να ευμερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχώς δυστυχεί η κοινωνία. Και στόχος του ΑΚΕΛ είναι πέρα από την επιτυχία των αριθμών να ευημερούν και οι ανθρώπινες ψυχές. Κάποιος θα πει, κύριε Χανίδη, ότι ή μάλλον η κυβέρνηση υποστηρίζει και λέει ότι για να ευημερεύσουν οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να φτιάξουν τους αριθμούς. Και έχει κάποιους αριθμούς η κυβέρνηση που όντως τους παρουσιάζει ότι έχει μειώσει τα ελλείμματα, έχουμε περάσει πλεονάσματα, έχουμε φτάσει σε αριθμούς ανάπτυξης. Το ΑΚΕΛ δεν τα βλέπει αυτά, κύριε Χανίδη? Βεβαίως και τα βλέπει. Όμως, πώς θα ευημερούν οι ανθρώπινες ψυχές όταν θα διαλυθεί η κοινωνία και ο κόσμος μετά από ένα μνημόνιο όπου έχει ισοπεδώσει τα πάντα? Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ουσιαστικά έχει δώσει ως λύση εξόδου από το μνημόνιο το ίδιο το μνημόνιο. Αυτή ήταν η λύση. Το ότι οι αριθμοί ευημερούν δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, είναι γεγονός. Όμως, αν κάνουμε μια βόλτα στην κοινωνία, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους μεσήλικες, στη νέα γενιά, διακρίνουμε μια πρωτόγνωρη δυστυχία, όπου αυτά τα δεδομένα δεν περιποιούν τιμή για ένα ευρωπαϊκό κράτος. Η απάντηση, κύριε Χανίδη, για να κάνω το σύμβολο του διαβόλου, είναι ότι παράλευε ένα χάος η κυβέρνηση, ένα χάος που παρέδωσε οικονομικά τουλάχιστον η κυβέρνηση Χριστόφια, και κάνει ότι μπορεί μέσα στα 3 χρόνια διακυβέρνησης να φτιάξει την οικονομία, υπάρχουν αναβαθμίσεις από ύπους αξιολόγησης. Γενικότερα, το ΑΚΕΛ δεν συμμερίζεται το success story, όμως η κυβέρνηση το παρουσιάζει και φαίνεται ότι και προεκλογικά ο συναγερμός επενδύει σε αυτή την ιστορία επιτυχίας. Αγαπητέ Τάσο, ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει λάθη, αυτό δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίσει. Από την ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα έχουν γίνει λάθη και έχουν γίνει και σημαντικά λάθη. Όμως, όταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου, έδωσε κάποια στοιχεία στην κοινωνία για να στηριχτεί η κοινωνία και να ψηφίσει την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Πράγμα το οποίο έχει γίνει. Δυστυχώς, πέρα από τις δεσμεύσεις που έχει δώσει, με συγχωρείτε, οι δεσμεύσεις οι οποίες έχει δώσει δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Δεν έχει υλοποιηθεί σχεδόν τίποτα. Ο κόσμος συνεχίζει να δυστυχεί, συνεχίζει να επιδεινώνεται η καθημερινότητα των πολιτών και για μας, ως κόμμα της αριστεράς, ως κόμμα του λαού, προτεραιότητα είναι με ένα σύγχρονο τρόπο να ευημερούν οι άνθρωποι, η νέα γενιά, η τρίτη ηλικία, οι μεσήλικες, όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έχω κουραστεί πλέον να παρακολουθώ τη νέα γενιά να ξενιτεύεται.
δεν ήταν αυτές οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχω κουραστεί να παρατηρώ και να βλέπω ένα χάος στον τομέα της υγείας. Δεν ήταν αυτές οι δεσμεύσεις της Αναστασιάδη. Θα πάμε στην υγεία, κύριε Χανίδη. Όμως θέλω να ρωτήσω, το ΑΚΕΛ μπορεί μετά από αυτή την φθορά που υπέστη την πενταετία Δημήτρη Χριστόφια, ίσως αδίκως, κάποιοι θα πούνε δικαίως. Η φθορά όμως υπήρξε τουλάχιστον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα και στο πρόσωπο του κ. Χριστόφια και κατ' επέκταση και στο ΑΚΕΛ. Μπορεί το ΑΚΕΛ να με αξιώσεις να διεκδικήσει ξανά και την πρωτιά στην Βουλή, αλλά κυρίως να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο? Θεωρώ ότι αυτές τις αξιώσεις είναι κοινωνία που θα τις δώσει, αγαπητέ μου Τάσο. Δεν είναι κανένα πολιτικό κόμμα και κανένας πολιτικός που μπορεί να προτρέξει, να προβλέψει τον αντίκτυπο που θα έχουν οι διάφορες πολιτικές πάνω στον ανθρώπινο παράγοντα. Η ουσία είναι ότι, όπως έχω προαναφέρει, έχουν γίνει λάθη από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Έχουμε κριθεί ως ΑΚΕΛ, έχουμε προχωρήσει μια μακρόχρονη πορεία και έχουμε δείξει από πού ξεκινήσαμε και πού θέλουμε να καταλήξουμε και αυτό που έχει σημασία στις μέρες μας, πέρα από την ευημερία των αριθμών που είναι ένα γεγονός, είναι να ευημερούν οι άνθρωποι. Και το έχω επαναλάβει και το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό το πράγμα, διότι μια πολιτεία, ένα κράτος, ένας πρόεδρος, υπουργοί, η κυβέρνηση ολόκληρη δεν πρέπει απλά να βλέπει αριθμούς να αναπτύσσονται. Σίγουρα το να αναπτύσσονται οι αριθμοί και να αναπτύσσεται η οικονομία θα έχει ως συνεπακόλουθο την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό είναι γεγονός. Όμως το χάσμα που έχουν τα δύο, όπως είναι η διαδικασία σήμερα, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει η κοινωνία για να ευημερήσει όταν επιτέλους μετά από κάποιες δεκαετίες θα ισορροπήσει η οικονομία στον τόπο μας. Κύριε Χανίδη, είστε ένας νέος άνθρωπος και νέος στην πολιτική. Πρώτη φορά διεκδικείτε την Γάλα, έτσι? Ναι, η δεύτερη φορά. Η δεύτερη φορά. Ποια είναι η αίσθησή σας που εκλαμβάνεται κάτω από τον κόσμο, από τους πολίτες? Βλέπουμε ότι και αυτή την ερώτηση την κάνω σε όλους τους πολιτικούς, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μεγάλη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών και της πολιτικής και από τους νέους και όχι μόνο. Η δική σας αίσθηση ποια είναι? Διακρίνω μια τεράστια απογοήτευση από την κοινωνία. Ανεξάρτητα πολιτικών χώρων, διακρίνω ιδιαίτερα μια μεγάλη απογοήτευση από τη νέα γενιά και θεωρώ ότι αυτό έγκυται στο γεγονός ότι η κοινωνία και η νέα γενιά, για να ξαναεμπιστευτεί την πολιτική, τους πολιτικούς, χρειάζεται λύσεις ουσίας. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι... Και να σταματήσουν τα ψέματα, κύριε Χανίδη. Και να σταματήσουν τα ψέματα. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει γίνει. Όταν, για παράδειγμα, όλοι προσπαθούμε να πείσουμε τη νέα γενιά να πάει να ψηφίσει, ποιο είναι το κίνητρο? Ο άλλος, για να πιστεί, να διεκδικήσει, χρειάζεται να έχει λύσεις στην καθημερινότητά του. Λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα. Όταν η νέα γενιά κάτω των 30 οδηγήθηκε από κάποιους άλλους οδηγούς στο αμάξι της δημοκρατίας, σε ένα κρεμό, έρχεται και λέει σήμερα είναι ώρα να λάβω τα ενία για να μπορέσω να δώσουμε λύσεις για τα δικά μας καθημερινά προβλήματα. Έχει κουραστεί, αγαπητέ Τάσο, η νέα γενιά. Και το βλέπω από τον κύκλο τον οποίο ζω, από τους φίλους μου, από τον κόσμο που κυκλοφορούμε συνέχεια. Οι άνθρωποι χρειάζονται λύσεις. Και δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Μπορεί το ΑΚΕΛ να δώσει λύσεις? Θεωρώ ναι. Και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια και δεν είμαι άνθρωπος που δεν λέω την πραγματικότητα και δυστυχώς για μένα, όπως την νιώθω πάντοτε, θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ μπορεί να δώσει λύσεις και είναι απλός ο λόγος. Το ΑΚΕΛ είναι ένα κόμμα το οποίο τραυματίστηκε πολύ στο παρελθόν, την προηγούμενη πενταετία, διότι ήταν η διαδικασία όπου η παγκόσμια οικονομική κρίση ήρθε και βρήκε σαν τσουνάμι και την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, ως ένα κόμμα το οποίο χτύπησε, έμαθε, πιστεύω ότι μπορεί μέσα από αυτά τα χτυπήματα τα οποία είχε, μέσα από τα χτυπήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, θεωρώ ότι τα παραδείγματα και η εμπειρία των προηγούμενων ετών μπορεί να οδηγήσει τη νέα γενιά μπροστά με αξιώσεις για να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Πολλά προβλήματα, κύριε Χανίδη, παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας, που είχατε δραστηριοποιηθεί και εσείς στο παρελθόν και έχετε γνώση. Δυστυχώς, μία από τις δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί είναι το υλοποίηση του ΓΕΣΥ. Μπορούν τα πολιτικά κόμματα, η κυβέρνηση με τη στήριξη και του ΑΚΕΛ και των υπόλοιπων κομμάτων να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουν πώς επιτέλους θα λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της υγείας? Εμείς, αγαπητέ Τάσο, έχουμε μάθει να χτίζουμε γέφυρες εδώ και ορισμένες δεκαετίες.
και τα θέματα υγείας, τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, τα θέματα της επιβίωσης της κοινωνίας και των πολιτών, δεν είναι θέμα πολιτικών αντιπαραθέσεων ούτε ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να λύνονται με συλλογικότητα και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε δει από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, όσο και αν το έχουμε ζητήσει. Έρχομαι στο θέμα του ΓΕΣΥ, το οποίο πολύ σωστά έχετε αναφέρει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια η κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια είχε προχωρήσει και είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την υλοποίηση του ΓΕΣΥ με τη σύμφωνο γνώμη πολιτικών δυνάμεων. Και πού κόλλησε, κύριε Χαμηλή? Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και κάποιοι άλλοι λειτουργήσαν ως οδοστρωτήρες σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να υπενθυμίσω και να ανοίγω μια παρένθεση για τον τομέα της υγείας, το θέμα που προέκυψε πρόσφατα με το θέμα της μείωσης της στρατηγικής θητείας. Θέλω να πω ότι κατατέθηκε, έγινε ένας ευρύς διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις από την κυβέρνηση Χριστόφια, λειτουργήσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως οδοστρωτήρας και ήρθαν πριν λίγες μέρες να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση ως πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και το είπα και σε δελτίο ειδήσεων όπου παρευρισκόμουν, η τόσο έντονη τοποθέτηση του κ. Αβέροφ Νεοφύτου, του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο οποίος απέρριψε όμως, κύριε Χαμηλή, για την, επιτρέψτε μου και να ολοκληρώσω, την τόση έννοια του κατά πόσον οι άλλες πολιτικές δυνάμεις νοιάζονται για την νέα γενιά. Καλά, πριν από 4 χρόνια, πού ήταν ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όταν απέρριπταν αυτές τις διαδικασίες? Ο ίδιος απέρριψε ότι απέρριπτε τότε εκείνη την εποχή. Φαίνεται δεν θα ήταν παρόν στη Βουλή όταν έγινε η συζήτηση, διότι το όλο θέμα της διαδικασίας για τη μείωση της θητείας είχε αναδειχθεί και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εδώ ο ίδιος ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ενώ βρισκόταν στην αίθουσα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, όταν ανακοίνωνε ο Υπουργός Οικονομικών τη μείωση της θητείας, δεν είχε γνώση. Και το είπε ενώπιον όλων των βουλευτών της Επιτροπής Αμήνης της Βουλής. Είναι και προεκλογικό πυροτέχνημα, κύριε Χαννίδη, με δύο λόγια. Όπως ναι. Δεν θελοποιηθεί, θεωρείτε? Δεν είναι εύκολα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα από τη μία μέρα στην άλλη. Ήδη μετά από την ανακοίνωση, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός ότι θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τα κόμματα, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, η κυβέρνηση ανακοινώνει τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, δεν είχε γίνει προγραμματισμός για αγορά κατάλληλου εξοπλισμού. Δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένο το ΓΕΦ. Δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένες, δεν είχαν καμία ενημέρωση μάλλον οι πολιτικές δυνάμεις. Άρα, αποφασίζουμε, ανακοινώνουμε ως πυροτέχνημα και μετά διαβουλευόμαστε κατά πόσο θα υλοποιηθεί ή όχι. Τα ίδια, και επανέρχομαι στον τομέα της υγείας, έγιναν και στον τομέα της υγείας. Παρατηρούμε λίστες αναμονής από εδώ μέχρι τον λόφο του Προεδρικού Μεγάρου. Άνθρωποι και συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας σε περίοδο οικονομικής κρίσης που δεν έχουν τα προστοζήν και δεν μπορούν να πάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν λίστες αναμονής για σοβαρές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, 12, 16, 22 μήνες. Λες και είμαστε σε τριτοκοσμικές χώρες. Λες και δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες δεν θέλουν λόγια όμως, κύριε Χαννίδη. Θέλουν λύσεις. Εκεί πάμε. Αυτά, αγαπητέ Τάσο, ήταν δεσμεύσεις, σε εισαγωγικά βέβαια πλέον, της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Κέρδισαν τις εκλογές με αυτά τα δεδομένα και αυτές τις δεσμεύσεις. Άρα αναμένουμε, και τώρα δεν μιλώ ως άτομο αναμειγμένο στην πολιτική, μιλώ ως πολίτης, ως νέος άνθρωπος. Αναμένουμε να δοθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούν συμπατριώτες μας να πληρώνουν τον ιδιωτικό τομέα όταν έχουν κουρευτεί οι μισθοί τους, όταν υπάρχει η ανεργία την οποία βιώνουμε στη νέα γενιά. Άρα αυτά τα πράγματα, αντί να κουνούν τα χέρια στις κάμερες και να φωνάζουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και να ρίχνουν ότι η κατάντια της υγείας είναι λόγο καπετανάτων και κόντρας μεταξύ πολιτικών προϊστάμενων και μελών της δημόσιας υπηρεσίας, αυτά είναι αστιότητες, αγαπητέ Τάση. Κύριε Χαμηλή. Υπάρχει πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουν υποχρέωση με οποιοδήποτε κόστος, είτε πολιτικό ή όχι, να επιλύσουν και να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της υγείας όπως υπάρχει σήμερα. Και το ΑΚΕΛ σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης θα λειτουργήσει ως συμπαραστάτης και θα στηρίξει τέτοιες προσπάθειες. Αρκεί βέβαια να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, διότι όπως έχω πει και προηγουμένως, ανακοινώνονται πυροτεχνήματα και τα βλέπουμε να σκάσουν ουρανό. Κύριε Χαμηλή, ωστόσο, με αυτά που περιγράφετε, αντιλαμβάνουμε ότι θεωρείτε τον κύριο Αναστασιάδη ως έναν αξιόπιστο πρόεδρο, ο οποίος άλλα δεσμεύεται και άλλα πράττει. Στο θέμα όμως του Κυπριακού, βλέπουμε ότι υπάρχει από το ΑΚΕΛ μια ταύτιση με τον συναγερμό.
και τα κόμματα του μεσαίου χώρου, του λεγόμενου μεσαίου χώρου, το εκμεταλλεύονται και μιλούν για δισαγγελ κλπ. Αν δεν εμπιστεύεστε τον κύριο Αναστασιάδη στην οικονομία και στην εσωτερική διακυβέρνηση, γιατί τον εμπιστεύεστε στο Κυπριακό? Το θεωρώ ένα αξιόπιστο πολιτικό, ο οποίος δυστυχώς έχει αποτύχει στο να υλοποιήσει τις ίδιες τις δεσμεύσεις του. Και υπάρχει σωρία τοποθετήσεών του και δράσεων του και δράσεων της κυβέρνησης που ό,τι έχουν δεσμευτεί έχει αποτύχει. Θέλω να πω και το λέω χαρτιολογώντας ότι η λέξη δέσμευση έχει καταντήσει η ανέκδοτα τις μέρες μας. Πολλοί κόσμος έξω όταν ακούσουν την κυβέρνηση να δεσμεύεται για κάτι θεωρούν ότι θα γίνει ακριβώς το αντίθετο και είναι γεγονός. Όπως έγινε για παράδειγμα με το θέμα της ΣΥΤΑ, όπου λίγες μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές δεσμεύτηκαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκρατικοποιηθούν οι μη κρατικοί οργανισμοί και σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι προτεργάτες στην αποκρατικοποίηση των μη κρατικών οργανισμών. Η δικαιολογία, κύριε Χανίδη, είναι ότι άλλαξαν τα δεδομένα από τον Μάρτιο όταν έγινε το κούρεμα και μετά. Σωστό, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ποια δεδομένα όμως έχουν αλλάξει για την οικονομική ανάπτυξη της ΣΥΤΑ, όπου έχει δώσει τα τελευταία χρόνια 800 εκατομμύρια στο δημόσιο, όπου το 2015 είχε κέρδη 95 εκατομμύρια, και ποια είναι η δικαιολογία για την ιδιωτικοποίηση? Ότι τάχα το 2017, όταν θα υπάρξει φιλελευθερωποίηση των επικοινωνιών στην Ευρώπη, δεν θα τα καταφέρει η ΣΥΤΑ και γι' αυτόν τώρα που είναι κερδοφόρα την πουλούμε. Και ρωτώ, θα τα καταφέρει δηλαδή ένας ιδιώτης, μας λέει το κράτος, να την κρατήσει βιώσιμη τη ΣΥΤΑ μετά το 2017 και δεν μπορεί ολόκληρο κράτος? Εάν δεν μπορεί, αγαπητέ Τάσο, τότε δημιουργούνται σοβαρότατα ερωτηματικά κατά πόσο μπορούν να διαχειριστούν τα σοβαρά θέματα του κράτους. Μεταρρυθμίσεις, ναι. Αναδιαρθρώσεις, ναι. Χρειάζεται και η δημόσια υπηρεσία και οι μη κρατικοί οργανισμοί να εξυγχρονιστούν με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθημερινά και απλά προβλήματα των συμπολιτών μας. Αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Και το ΑΚΕΛ είναι πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια. Όμως, άλλο η αναδιοργάνωση και άλλο το ξεπούλημα με φτηνές δικαιολογίες. Άρα είναι καιρός σε αυτόν τον τόπο να σοβαρευτούμε. Προβλήματα υπάρχουν στη δημόσια υπηρεσία, προβλήματα υπάρχουν στους μη κρατικούς οργανισμούς, κανείς δεν αντιλέγει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ με τη σοβαρότητα το οποίο μας διακατέχει ως κόμμα, είμαστε έτοιμοι και να διαπραγματευτούμε και να συζητήσουμε προς την ορθή αναδιοργάνωση και του κράτους και των μη κρατικών οργανισμών. Αλλά αυτό που δεν θα ανεχτούμε είναι με φτηνές δικαιολογίες το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Το διακύβευμα των εκλογών κλείνοντας, κύριε Χαρίδη. Πριν πάμε σε αυτό, με ρωτήσατε για το θέμα του Κυπριακού κατά πόσο εμπιστευόμαστε τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Εμείς αυτό που εμπιστευόμαστε είναι τις θέσεις του ΑΚΕΛ, οι οποίες διαχρονικά πιστεύουν και πίστευα στην επανένωση της πατρίδας μας. Σαν νέος άνθρωπος, αγαπητέ Τάσο, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το μέλλον της Κύπρου βρίσκεται στην επανένωση της πατρίδας μας. Επανένωση όπου θα φέρει τις δύο κοινότητες, τους δύο λαούς, να ατενίσουν και να αντικρίσουν μαζί το μέλλον και την επιτυχία του μέλλοντος. Τον εμπιστεύεσαι τον πρόεδρο σε αυτή τη διαδικασία? Δυστυχώς και σε αυτόν τον τομέα, προσωπικά μιλώ σε αυτόν τον τομέα για τον Κυπριακό, παρατηρώ ότι άλλα λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλες τοποθετήσεις ακούμε από τα κατεχόμενα, άλλες τοποθετήσεις ακούμε από το διεθνή παράγοντα. Άρα, και αν πάρω και παράδειγμα τις δεσμεύσεις του Προέδρου Αναστασιάδη σε πολλά θέματα της καθημερινότητας, δημιουργούνται ερωτηματικά. Ευελπιστώ και ελπίζω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα θα επιδείξει την απαραίτητη σοβαρότητα, ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον, η νέα γενιά, που μας οδήγησαν κάποιοι σε αυτήν την κατάντια που βρισκόμαστε σήμερα, να δούμε την ανάπτυξη της πατρίδας μας, την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των δύο κοινοτήτων και να λειτουργήσει πλέον η Κύπρος στα επόμενα χρόνια με αισιοδοξία σε σταθερές βάσεις. Το πρόβλημα στην Κύπρο, αγαπητέ Τάσο, που το παρατηρώ και το παρατηρούμε δεκαετίες τώρα, είναι ότι η πολιτική γενικότερα δεν μπόρεσε να δει και να διαχειριστεί το μέλλον της Κύπρου τα επόμενα 50, τα επόμενα 100 χρόνια. Είναι αυτό καθήκον, θεωρώ, της νέας γενιάς να απεγκλωβιστούμε από προβλήματα του παρελθόντος και να χτίσουμε σήμερα ένα κράτος όπου θα ανταποκρίνεται στα επόμενα 50 και 100 χρόνια. Να θέσουμε τέτοιες μορφές δράσης του κράτους μας, ενός σύγχρονου κράτους, που θα μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε μια μοντέρνα Κύπρο όπου θα είναι παράγοντας σε όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα αυτό είναι το διακύβευμα, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι. Και πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές θα είναι τελευταία ευκαιρία για τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα. Και το λέω με ξεκάθαρο μυαλό και πλήρη αντίληψη του τι λέω.
αυτοί οι οποίοι θα πιστούν να πάνε να ψήσουν σε αυτές τις εκλογές θα δώσουν την τελευταία ευκαιρία. Αν η νέα Βουλή, αυτοί που θα εκλεγούν, αυτοί που θα διαχειριστούν το μέλλον της Κύπρου, αποτύχει να φέρει αποτελέσματα, θεωρώ ότι θα είναι μία αναστρέψιμα τα πράγματα. Διότι εδώ που έφτασε η κοινωνία, η νέα γενιά, η τρίτη ηλικία, οι μεσήλικες, στην κατάντια που έχουν φτάσει, για τον Α ή τον Β λόγο, στις δεσμεύσεις που έχουν ακούσει και δεν έχουν υλοποιηθεί, στο τι πρόσφεραν και έδωσαν πολιτικοί και πολιτικές δυνάμεις που δεν το έχουν υλοποιήσει, ο κόσμος κουράστηκε τα ψέματα. Ο κόσμος θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν αποδείξει τον εαυτό τους, ανθρώπους οι οποίοι να έχουν δυναμισμό, να έχουν την ικανότητα να προσφέρουν στα απλά καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας, ανθρώπους που να μπορούν να δώσουν στην τρίτη ηλικία την αξιοπρέπεια που έχει χάσει, στους μεσήλικες την όρεξη να δουλέψουν, αλλά και τα όνειρα που κάποιοι πήραν από την νέα γενιά, ανθρώπους όμως που να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να δουλέψουν για τα μεγάλα θέματα της Κύπρου, όπως είναι η οικονομία και όπως είναι το Κυπριακό. Τέτοιους ανθρώπους θα θυμάστε, κύριε Χανίδη, όμως τις δικές σας λεπτά στο δικό μας βίντεο εδώ πέρα. Με το καλό, αν εκλεγείτε στην επαρχία Λευκοσίας, θα σας το παίζουμε έτσι. Αγαπητέ Τάσο, αν κάνετε πίσω από τις δικές σας δεσμεύσεις. Νομίζω ο κόσμος με έζησε και με ξέρει πολύ καλά. Με είδε, με ξέρει και στο Καρδιολογικό Ίδρυμα που υπηρέτησα 11 χρόνια και στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, στον ΚΟΤ που ήμουν για 3 χρόνια. Δεν έχω ούτε αναστολές να τα βάλω με τον οποιονδήποτε όταν διεκδικώ το δίκαιό μου για τον εαυτό μου ως άνθρωπος, αλλά και το δίκαιο της κοινωνίας. Και θεωρώ ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο τα κόμματα. Πρέπει να κοιτάξουμε και τους ανθρώπους, πρέπει να υπάρξουν συνέργειες πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι αριστερά είτε είναι δεξιά, ούτως ώστε όλοι μαζί στα μεγάλα και σημαντικά να ενώσουμε δυνάμεις και να μπορέσουμε να βγούμε από τα διέξοδα. Το ΑΚΕΛ είναι εδώ. Επανέλαβα και πριν ότι χτίζει γέφυρες. Η νέα γενιά του κόμματος που είμαστε εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να ενώσουμε και να δώσουμε χέρια ανεξάρτητα ιδεολογικής ή πολιτικής προέλευσης του καθενός με ένα και μοναδικό στόχο. Την ανάπτυξη της Κύπρου, αλλά και να δώσουμε τη σταθερότητα και την όρεξη για ανάπτυξη στη νέα γενιά. Χανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην έχουμε κουράσει. Δεν νομίζω να έχουμε αλλά κουράσει. Αλλά θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία την οποία έχετε πάρει πάρα με πολύ. Το Web TV. Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο διεισδύει στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νέα γενιά. Και μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε και πιο άμεση επικοινωνία με τη νέα γενιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε μαζί ξανά αύριο στις 1. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.